Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στο Broadway, το Memphis το musical, πέρασε τον Ατλαντικό και ξεκινά την πορεία του στο Λονδρέζικο West End. Του πολυπληθούς Κάστι Χούντε, η Βρετανίδα τραγουδίστρια της Soul Beverly Knight και ο ηθοποιός Κίλιαν Ντόνελι. Στα υπόγεια νυχτερινά κλαμπ στο Memphis, στη δεκαετία του 50, μια νέα εποχή αρχίζει να χνοφέγγει στον ορίζοντα, καθώς για πρώτη φορά εμφανίζονται ήχοι του rock and roll, των blues και των gospel. Η ιστορία του musical είναι η ιστορία της γέννησης του rock and roll και πώς έκανε τον μπαμ στο χώρο της μουσικής. Όλο αυτό παρουσιάζεται μέσα από τη ζωή του DJ Huey Calhoun που τον ερμηνεύει ο Κίλιαν Ντόνελι. Ο Huey ερωτεύεται τη Φελίσια Φάρελ που την υποδιώμαι εγώ, που είναι μια ανερχόμενη τραγουδίστρια του κλαμπ η οποία θέλει να γίνει star. Και ο Huey θέλει να γίνει star, αλλά και οι δύο είναι κολλημένοι σε αυτή τη γωνιά του κόσμου που ονομάζεται Memphis. Η πόλη κάθεται πάνω σε μια πύρητη ταποθήκη που ετοιμάζεται να εκραγεί. Αυτό ακριβώς είναι το rock and roll και ο Huey είναι ο πρώτος που θα αναλάβει να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο. Η δράση εκτελήσεται τη δεκαετία του 50, όταν ακόμη η πόλη ταράζεται από το φυλετικό μίσος και το ρατσισμό. Τη μουσική σύνθεση αλλά και τους στίχους έχει κάνει ο David Bryan από τους Bon Jovi. Ξέρετε κάτι, εδώ στο Λονδίνο όλοι το καταδιασκέδασαν. Δεν σας κάνουμε μάθημα. Δεν λέμε για παράδειγμα, κοιτάξτε το ρατσισμό. Το βλέπετε και τον ανακαλύπτετε μόνοι σας. Μοιάζει πάρα πολύ με την ατμόσφαιρα στο Memphis χάρη στα κουστούμια. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν καταπληκτική προφορά με αποτέλεσμα να αισθάνεσαι ότι είσαι στο Memphis. Ακούς τους ήχους του, έχεις όλο τον καπνό στην ατμόσφαιρα. Μεταφέρεσαι λοιπόν σε εκείνη την εποχή. Όταν είδαμε τις αντιδράσεις του βρετανικού κοινού, καταλάβαμε πόσο γοητευμένοι είναι από την ιστορία που τους παρουσιάσαμε. Το Memphis το musical, πέρα από τη μεγάλη εμπορική επιτυχία, κατάφερε να συγκεντρώσει και 4 βραβεία Tony. Παρουσιάζεται στο θέατρο Shaftesbury του Λονδίνου από την 5η 23 Οκτωβρίου.